Το έχουμε πει και το έχουμε γράψει και το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε ξαναγράψει ότι η ψήστη σπουδαιότητα κυβερνητική πολιτική σε ένα τομέα από εκείνους που άπτονται ουσιωδώς της φύσης και του χαρακτήρα του πολιτεύματος, φρονούμε ότι εξήγηλε ως πρόταγμα διακυβέρνησης ο νέος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. Τη λογοδοσία στον λαό των ασκούντων εξουσίες. Την πρόβαλε ως δεύτερη από τέσσερις προτεραιότητες επικείμενων νομοθετικών ρυθμίσεων όταν ανέλαβε την Προεδρία. Την λογοδοσία, όπως είπε, πολιτιακών και άλλων αξιωματούχων του κράτους στους πολίτες μέσα από την θεσμοθέτηση των πολιτικών, αστικών και ποινικών ευθυνών τους είναι τα λόγια του ίδιου του Προέδρου, verbatim όπως λέμε, στα εισαγωγικά παρμένα από την ομιλία του στο Κοινοβούλιο. Την πρόβαλε ως πρώτο κανόνα λογοδοσίας και στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου μετά την τελετή διορισμού των Υπουργών, τους οποίους μάλιστα υποχρέωσε να υπογράψουν εις έκαστος προσωπικά τον κώδικα δεοντολογίας για λογοδοσία στο λαό. Λογοδοσία στον λαό, είπε ο Πρόεδρος, λογοδοσία στους πολίτες, δεν είπε λογοδοσία στον Πρόεδρο, ούτε λογοδοσία στα κόμματα, στα όργανα, στις ηγεσίες των κομμάτων, δεν είπε λογοδοσία στους αντιπροσώπους του λαού, στην Βουλή δηλαδή, ή σε όποιους εκπροσώπους της κοινής γνώμης, δημοσιογράφους ή ηγέτες οποιονδήποτε οργανώσεων και άλλα, αλλά στον λαό ως σύνολο πολιτών, στους πολίτες που συγκροτούν τον λαό. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό εννοούσε, άμεσα, χωρίς διαμεσολάβηση και δίχως αντιπροσώπευση. Και μας φαίνεται ότι αυτό εμπεριέχει τεράστια και ουσιαστική σημασία στο περιεχόμενο της πολιτικής ευθύνης, προπάντων στη θεσμική συγκεκριμενοποίησή του και πολύ περισσότερο στις έμπρακτες επιπτώσεις που η νομοθεσία θα επιφέρει. Μέσω ποιων πρακτικώς εφαρμόσιμων και αποτελεσματικών διαδικασιών ο λαός, οι πολίτες, θα νομιμοποιούνται βάσει νομοθεσίας να αξιώνουν και πότε άραγε ως ένομο συμφέρον δικό τους συγκεκριμένη λογοδοσία από συγκεκριμένο πολιτιακό και άλλο αξιωματούχο του κράτους, ποια κατά τρόπο συγκεκριμένο προσδιορισμένη, νομοθεσπισμένη εξουσία θα έχει ο λαός έναντι του λογοδοτούντος και με ποιο θεσμοθετημένο τρόπο θα κρίνει ο λαός και θα επιβάλλει τις αποφάσεις του και ιδίως τις ποιες κυρώσεις του στην περίπτωση που ο λαός κρίνει ανάξιον τον λογοδοτούντα. Είναι ερωτήματα που θέσαμε, κυρίες και κύριοι, κατ' επανάληψη, όχι μόνο τώρα, αλλά και όταν υπέστη ο λαός εκείνη την φρικτή εμπειρία να περιφρονείται η λαϊκή ετοιμιγορία, η λαϊκή απόφαση, η λαϊκή αξίωση. Θυμάστε μετά τον όρεθρο στο Μαρί για την παρέντηση του τότε Προέδρου. Τώρα θα πάνε στη Βουλή τα νομοσχέδια του κυρίου Αναστασιάδη για να συγκεκριμενοποιήσουν όλα αυτά. Και εμείς προσπαθώντας να αναζητήσουμε επιστημονική γνώση, κάλεσαμε στην εκπομπή μας τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Καλή σας μέρα, κύριε Κοντογιώργη. Καλή σας μέρα, κύριε Μαύρη. Επειδή θεωρούμε ότι η επιστήμη θα πρέπει να μας βοηθήσει να εξοπλίσει την σκέψη μας και να την οξύνει επί των θεμάτων αυτών της πολιτικής που ταλανίζουν την κοινωνία. Πείτε μας λοιπόν εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα αυτά. Κοιτάξτε, και μόνο που εξαγγέλλεται το ζήτημα της λογοδοσίας, το θεωρώ σημαντικό. Ανήκω σε αυτούς που το έχουν επισημάνει από τα πρώτα μου γραπτά, όταν εθεωρείται και εξακολουθεί να θεωρείται και σήμερα ως μεγάλη ανατροπή και προσβολή στο πολιτικό σύστημα. Ξέρετε, αν αυτό το πολιτικό σύστημα που έχουμε, που έχει όλος ο κόσμος και ο δυτικός και όλος ο πλανήτης, που δηλώνει δημοκρατικό, δεν περιέχει κανένα στοιχείο συμμετοχής εκτός από την νομιμοποίηση που να αφορά την κοινωνία. Και αυτό είναι μείζον θέμα. Δηλαδή η κοινωνία όχι μόνο είναι απ' έξω, αλλά θεωρείται και εχθρός. Δεν δικαιούται. Ο λόγος ύπαρξης της πολιτικής είναι, όπως ξέρουμε, η κοινωνία. Αλλά η κοινωνία δεν δικαιούται
να έχει λόγο στα πολιτικά πράγματα. Απλώς καλείται κάθε 4 χρόνια στην Ελλάδα, κάθε 5 χρόνια στην Κύπρο, δια της ψήφου των πολιτών, να νομιμοποιήσει... Απλώς την... να νομιμοποιήσει, διότι δεν έχει αντιπροσωπευτικό περιεχόμενο η ψήφος. Αντιπροσωπευτικό περιεχόμενο, και εδώ μπαίνουμε στο ζήτημα τι εννοεί ο πρόεδρος Αναστασιάδης με λογοδοσία. Αντιπροσωπευτικό περιεχόμενο σημαίνει ο πολίτης, δηλαδή το σώμα της κοινωνίας των πολιτών, να ορίζει το περιεχόμενο του πολιτεύεσθε. Η πολιτική που ασκείται σε μια χώρα που θα ήταν αντιπροσωπευτική βεβαίως, αλλά που δεν είναι καμία, θα ήταν αποτέλεσμα της καθοδήγησης, δηλαδή των βασικών αρχών που θα έθετε η κοινωνία των πολιτών. Το δεύτερο είναι ότι θα έπρεπε μετά από αυτό να υπάρχει ο έλεγχος, αυτό που θα πούμε λογοδοσία. Δηλαδή ασκεί σωστά τις πολιτικές για τις οποίες ορίστηκε να είναι στη θέση της εξουσίας. Επομένως η λογοδοσία περιέχει τη στενή έννοια ελέγχο τον πολιτικό που ασκεί την εξουσία για έκνομες ενέργειες, για κλέψιμο, για κλοπή παραδείγματος χάρη δημοσίου χρήματος ή για καταδολίευση συμφερόντων του δημοσίου ή αν τα πήρε. Αλλά το δεύτερο ερώτημα είναι εάν τον ελέγχω και για τις πολιτικές που ασκεί, ώστε να κάποια στιγμή να του δηλώνω τη διαφωνία μου, και εάν μεν με ζημιώνουν οι πολιτικές του γιατί είναι άνησες παραδείγματος χάρη για κάποια κοινωνικά στρώματα ή γιατί δεν περιέχουν το στοιχείο της ανάπτυξης που θέλω, mm-hmm. ή για την εξωτερική πολιτική, για οποιοδήποτε θέμα. Τον ελέγχω λοιπόν και τον υποχρεώνω να επανέλθει στην πολιτική που εγώ επιθυμώ ως κοινωνία, ή και τον προσάγω στη δικαιοσύνη να τιμωρηθεί εφόσον στο πλαίσιο της ασκούμενης πολιτικής με έβλαψε. Υποτίθεται κύριε Κοντογιώργη, υποτίθεται, και αυτό το λένε και οι πολιτικοί μας κάθε φορά που ζητάνε την ψήφο του λαού, λένε ότι λαμβάνουν την εντολή του λαού. Ο λαός δηλαδή αναγορεύεται σε εντολέα, και οι πολιτικοί που εξελέγησαν ως εντολοδόχοι. Και άρα ποιες εξουσίες έχει ο εντολέας να ελέγχει κατά την διάρκεια άσκησης των εξουσιών από μέρους των εντολοδόχων, κατά πόσο παραβιάζουν ή δεν παραβιάζουν την εντολή που έδωσε ο εντολέας λαός. Κοιτάξτε, για να μιλήσουμε για εντολή με την αντιπροσωπευτική έννοια του όρου, θα πρέπει να υπάρχει εντολέας. Μπορεί να δηλώνουν για λόγους νομιμοποίησης ότι εντολέας του μέσω των εκλογών είναι ο λαός, αλλά σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν περιέχει το στοιχείο της εντολής. Για να είναι εντολέας ο λαός, πρέπει να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση είναι αυτό που λέγεται λαός, η κοινωνία των πολιτών, να είναι πολιτικά συντεταγμένη ή τουλάχιστον να είναι θεσμοθετημένη η υποχρέωση ο πολιτικός να παίρνει την βούλησή του, να αντλεί τη βούληση του λαού για τα ζητήματα για τα οποία θα αποφασίσει και να τα λαμβάνει υπόψη του υποχρεωτικά. Επομένως δεν έχουμε την έννοια του Δήμου. Αυτό προϋποθέτει όμως μια άλλη διαδικασία, κύριε καθηγητά, με την έννοια ότι αναδεικνύονται συγκεκριμένα ζητήματα, ακούγονται οι εκατέρωθεν διαφορετικές απόψεις για ζητήματα πολιτικής και αποφασίζει με ένα οποιοδήποτε τρόπο, δημοψήφισμα ή άλλος πώς, ο λαός επ' αυτών των θεμάτων. Μαύρο, δεν χρειάζεται να μπαίνει κανείς σε δαπάνες δημοψηφίσματος που δεν έχει και δημοκρατικό χαρακτήρα. Αρκεί να σήμερα με έναν επιστημονικό τρόπο, πολύ απλό, που είναι η δημοσκόπηση, και μάλιστα μπορεί να είναι και online, δηλαδή ζωντανή, με ζωντανό δήμο, να παίρνει κανείς, να αντλεί κανείς την βούληση της κοινωνίας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Το αν θα συγκεντρωθούν οι πολίτες στην πλατεία για να αποφασίσουν ή αν θα την αντλήσουμε τη βούληση που θα αποφάσιζαν εκεί με ακρίβεια μέσω ενός επιστημονικού τρόπου, δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία έχει εάν η κοινωνία θεωρείται θεσμός της πολιτείας. Εν προκειμένου δεν θεωρείται.
Η πρώτη προϋπόθεση είναι να είναι θεσμός της πολιτείας, όπως είναι η Βουλή, παραδείγματος χάρη. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να έχει τις αρμοδιότητες του εντολέα. Εντολέας δεν είναι κάποιος ο οποίος ρίχνει το χαρτάκι στο κουτί και στη συνέχεια αυτός ο οποίος εξελέγει να κάνει ό,τι του αρέσει, αλλά η έννοια της εντολής είναι από την πρώτη μέρα έως την τελευταία να είναι σε σχέση αντιπροσώπευσης, άρα εντολοδόχου με τον εντολέα. Αυτό σημαίνει έλεγχος. Θα προσθέσω και κάτι. Είναι τόσο μακριά το παρόν σύστημα από αυτή την αντίληψη που το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, μπορεί οποιοδήποτε πολιτικός να υποσχεθεί οτιδήποτε προς τον πολίτη πρώτων εκλογών και την επομένη, χωρίς καν να αλλάξει το παραμικρό, να κάνει ή να δηλώνει τα ακριβώς αντίθετα, χωρίς συνέπειες. Δεν θα έπρεπε εδώ, αφού θέλουν να μας λένε ότι είμαστε εντολείς, να υπάρχει η κύρωση, να του πει κάποιος, ένα σώμα πολιτών, να του πει τι είναι αυτά που έλεγες και τι είναι αυτά που κάνεις. Εξήγησέ μου τους λόγους. Αυτό είναι τυπική απάτη. Εάν εγώ το κάνω σε εσάς, τα πολιτεύματα δεν έχουν οπλίσει, δεν έχουν εξοπλίσει τον λαό, τον Δήμο, όπως τον λέτε, κύριε Κοντογιώργη, με τέτοιους θεσμούς και τέτοιες δυνατότητες να απαιτούν τέτοιου είδους λογοδοσία και να δεν έχουν. Διότι, κύριε Μαύρο, τα πολιτεύματα τα σημερινά είναι πολιτεύματα αυστηρής ολιγαρχίας. Οι ολιγαρχίες στις αρχές πόλης, από που αντλούμε και τις έννοιες, δεν έχουμε άλλα παραδείγματα, οι ολιγαρχίες περιείχαν και έναν λαό στους κόλπους τους ως θεσμό. Απλώς δεν ήταν όλοι οι πολίτες, ήταν ένα μέρος των πολιτών που είχαν περιουσιακές δυνατότητες. Σήμερα δεν περιέχεται ούτε ένας πολίτης στην έννοια του θεσμού της πολιτείας. Άρα για ποιες δημοκρατίες μιλάμε? Είναι μια απάτη ιδεολογική που η διανόηση την σερβίρει ως επιστήμη και ως αλήθεια για να την πιστεύουν οι κοινωνίες και είναι η αιτία των σημερινών προβλημάτων που έχουν αναφυεί και τα ζούμε καθημερινά λόγω του γεγονότος ότι κυρίαρχος πολιτικός λόγος δεν είναι πια το συμφέρον των κοινωνιών αλλά το συμφέρον των αγορών. Μάλιστα. Επομένως, η ανατροπή αυτής της ισορροπίας που είχε επέλθει στο παρελθόν στους δρόμους, με έναν τρόπο μπορεί να επιτευχθεί ξανά, με τη λογοδοσία. Με άλλα λόγια, με την αναγνώριση έναντι της κοινωνίας ότι οτιδήποτε βλάπτει, είτε ως έκνομη συμπεριφορά, είτε ως ασκούμενη πολιτική, πρέπει να υπόκειται στη δικαιοσύνη. Να σας ρωτήσω τώρα, στο κρίσιμο ζήτημα που αναδεικνύει μέσα και από τις προγραμματικές αυτές δηλώσεις του ο νέος πρόεδρος. Λέει για την θα σταλεί στην Βουλή για νομοθεσία πλέον να επεξεργαστούν, έχουν επεξεργαστεί και τα σχετικά κείμενα ώστε να υπάρξει η θεσμοθέτηση των πολιτικών, αστικών και ποινικών ευθυνών. Πολύ σωστά. Λοιπόν, και εις μεν τις αστικές και ποινικές ευθύνες θα μπορεί κανείς να αναζητήσει τα περιεχόμενα τους στον αντίστοιχο κώδικα, τον ποινικό κώδικα ή το αστικό δίκαιο που ισχύει στην χώρα. Τις ποινικές ευθύνες, αυτός ο όρος, ο οποίος είναι για τους περισσότερους γενικός και αόριστος και τσέπη άδεια, ο καθένας βάζει το δικό του περιεχόμενο. Σήμερα δεν υπάρχει ποινική ευθύνη και δεν υπάρχει, διότι η έννοια της πολιτικής ευθύνης θεωρείται ότι είναι μια έννοια που ανάγεται στις εκλογές. Μη με ξαναψηφίσεις. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, διότι οι εκλογές δεν τιμωρούν ή απαλλάσσουν, αποφασίζουν ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη πενταετία. Επομένως, απομένει να δούμε τι εννοεί ο πρόεδρος με την έννοια λογοδοσία. Σε ποια θέματα θα αναφέρεται? Θα αναφέρεται μόνο στις έκνομες ενέργειες, στην διαφθορά, ή θα αναφέρεται και σε κάτι παραπάνω, στις ασκούμενες πολιτικές? Ένα είναι αυτό το ερώτημα. Το δεύτερο είναι ποιος θα αποφασίζει, ποιος θα δικάζει. Η προσωπική μου άποψη που έχω υποστηρίξει πολύ συχνά είναι ότι δεν είναι σωστό η πολιτική να ελέγχεται
ως προς το ποινικό και αστικό της μέρος, αλλά κυρίως ως προς το ποινικό, από την τυπική δικαιοσύνη. Για πολλούς λόγους. Είναι εξαρτημένη, είναι διοικητική, επομένως πρέπει να δημιουργηθεί σε ό,τι αφορά στον πολιτικό, στην πολιτική ευθύνη, ένα μεικτό σώμα από δικαστικούς και πολίτες, αλλά όχι πολιτικούς μέσα, να μην γίνει αυτό που γίνεται στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες, η Βουλή να αναλαμβάνει το ρόλο του δικαστή για τον πολιτικό, ο πολιτικός να δικάζει τον εαυτό του δηλαδή. Και επομένως με τη δημιουργία αυτού του μεικτού σώματος, εκεί θα ακούγεται και η γνώμη του δικαίου και η γνώμη της κοινωνίας. Ο πολίτης θα εκφράζει ακριβώς, θα αποδίδει την πολιτική διάσταση του ζητήματος, που είναι η ποινική και η αστική βεβαίως. Μα, με έβλαψε ή δεν με έβλαψε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Συγκρότηση από ποιους πολίτες άραγε? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε αυτή τη στιγμή. Οι πολίτες θα πρέπει να επιλέγονται όμως με τρόπο που θα είναι μη προσωπικός. Δεν θα αποφασίζουν τα κόμματα ποιοι θα είναι οι πολίτες, να φτιάξουμε δηλαδή διακομματική επιτροπή που θα βρίσκεται σε συνεργασία με τους δικαστικούς. Θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που μπορούμε να πούμε ότι ίσως είναι η κλήρωση, όλοι είμαστε μηχανογραφημένοι πια, είτε άλλος τρόπος, που θα επιλέγει μη προβλεπτά πρόσωπα και σε ό,τι αφορά τους δικαστικούς και σε ό,τι αφορά στους πολίτες. Κύριε, που να μην ελέγχονται δηλαδή, mm-hmm. να μην είναι κρυσαρισμένη η επιλογή, ώστε να είναι δική μας η δική τους. Η μεικτή. Αναδεικνύεται όχι μόνο στην Κύπρο, αναδεικνύεται και στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες. Σήμερα, όπως ξέρετε, όλος ο κόσμος έχει το ίδιο πολιτικό σύστημα και ενδεχομένως κάποιες χώρες παρέκκληση αυταρχική. Αλλά έχει το ίδιο πολιτικό σύστημα, διότι βρισκόμαστε σε προδημοκρατική, προαντιπροσωπευτική εποχή ακόμη. Είμαστε σε πρωτόγονη, είμαστε στην πολιτικά, είμαστε στην εποχή των σπηλαίων. Για να δείτε με όρους ελληνικούς, δηλαδή του ελληνικού συστήματος, των πόλεων, όλη η συζήτηση γίνεται για να μπούμε από την εποχή του Δράκοντα στην εποχή του Σόλωνα. Ενώ οι δικοί μας οι αρχαίοι πρόγονοι έφτασαν μέχρι και την δημοκρατία του Εφιάλτη, του Σοφονίδου και του Περικλή. Για να εξευρωπαϊστούμε, οπισθοδρομήσαμε από τον 19ο αιώνα στον 7ο αιώνα π.Χ. Διότι αυτή τη στιγμή η συζήτηση γίνεται με τους όρους του Σόλωνα, όπως σας λέω. Η τεχνολογία τώρα δεν μας βοηθά να επιδιώξουμε λύσεις που θα ξεπερνούν το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού. Βεβαίως. Η τεχνολογία, κοιτάξτε, το πολιτικό σύστημα στο άμεσο μέλλον θα οικοδομηθεί στο επίπεδο του τεχνοδικτύου, του ίντερνετ που λέμε. Δεν θα συγκεντρωνόμαστε, δεν θα διαλεγόμαστε στο επίπεδο της πλατείας και των διαδηλώσεων, αλλά ολόκληρο το πολιτικό σύστημα στο μέλλον θα λειτουργεί με τους όρους, δηλαδή στο επίπεδο του ίντερνετ, του τεχνοδικτύου. Αυτό θα το αντιληφθούμε πολύ γρήγορα, διότι οι καταστάσεις τις οποίες θα ζήσουμε με τις ανατροπές που έχουν επέλθει και με το γεγονός ότι πια φεύγουμε από το παλαιό και μπαίνουμε ραγδαία σε ένα καινούριο μέλλον, θα μας οδηγήσει στο να προσανατολιστούμε γρήγορα, πολύ σύντομα, στην μεταβολή του πολιτικού συστήματος που θα επιφέρει την ισορροπία πάλι, δηλαδή προς την αντιπροσώπευση, προς τη θεσμοθέτηση των κοινωνιών, την πολιτική θεσμοθέτηση των κοινωνιών. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Διαφορετικά θα πεινάσουμε, θα εξαθλιωθούμε και θα γίνουμε μη χώρες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά, κύριε Μαύρο. Καλή σας μέρα.